Γεια σας και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βιντεάκι. Α, το καλώς ήρθατε, δεν ξέρω, πρώτη φορά. Θα δείξει, δεν ξέρω αν μου άρεσε. Ωραία. Σήμερα ξεκινάω αυτό το βίντεο από το μαγαζί, γιατί θα κάνουμε βιντεάκι εορταστικά, να δείτε πως περνάω, τι γίνεται στα εορταστικά ωράρια, που γίνονται. Μα λέει, πάλι κάπου αλλού κοιτάω. Τέλος πάντων, και μετά θα πάμε βόλτα με την Αργυρό στο κέντρο, στο Σύνταγμα που είναι στολισμένα και είναι τέλεια. Δεν ξέρω λοιπόν αυτό το βίντεο πόσο θα το κρατήσω και τι θα σας δείχνω, αλλά... Τι ωραία που είναι στολισμένα! Ρε γαμώτο, γιατί η κάμερα του κινητού, τώρα τραβάμε το κινητό, γιατί η κάμερα του κινητού είναι καλύτερη από τις κάμερας, τις βλογοκάμερες που έχω πάρει. Δεν έχω πάρει καλή βλογοκάμερα, δεν ξέρω, έχω βριστεί. Αντίο. Τα σπυράκια μου τα είδαμε, που είναι το ντουετάκι εδώ πέρα, το απίστευτο. Γιατί δεν πληρώνετε? Ορίστε, βγείτε. Έλεος. Μωρή, στα χί είσαι, πήγαινε στα άλλα. Είσαι... λοιπόν, πες μου ότι έχεις φίλη ξανθιά, χωρίς να μου πεις ότι έχεις φίλη ξανθιά. Ξανά έχει πάει. Καλέ, τι κούκλα που είσαι με αυτά. Που κολλήσαμε από όλη την Ερμού και κοιτάμε. Την αρκούδα στο άνεμο που κουνιέται. Λοιπόν, έχω να σου πω κάτι. Στην Παύλα μου. Γελάω, είτε εντάξει, το σκέφτομαι. Είναι τέλος πάντων μια κοπέλα η οποία του έλεγε τον παπά ότι ξέρει να ξεδιαλύνει μανιτάρια. Α, κατάλαβες. Επειδή είναι δηλητηριότητα περισσότερα. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να περάσουμε. Και κάποια στιγμή του λέει ότι κάποια μανιτάρια είναι και παρεστησιογόνα. Ωραία. Λοιπόν, και ένας από το χωριό που δεν ήξερε να τα ξεχωρίζει. Πήγε και έκοψε και βρήκε κάτι μανιτάρια τα οποία έτυχε ευτυχώς να μην είναι δηλητηριώδη αλλά να είναι παρεστησιογόνα. Είχε σαν διάσταση. Και τα άφαγε. Και γίναγε και της έλεγε. Στο βουνό τώρα, να το πούμε αυτό. Γίναγε και της έλεγε. Έρχεται η θάλασσα. Πάρτε τη θάλασσα. Σοκ. Ταιριάζει και απόλυτα με το περιβάλλον. Μπαίνω παντού μπροστά. Έχουμε πάθει σοκ. Έχουμε μείνει με το στόμα ανοιχτό. Ναι, πρέπει να έρθουμε. Με αυτό το μαύρο κραγιόν που κανονικά είναι καφέ σκούρο, αλλά τώρα έχει φύγει και φαίνεται μαύρο, θέλω να πω ότι έφερα και το Γιάννη εδώ πέρα στην Αρκούδα. Και έχει καλώσει. Και εδώ μπροστά λες, γίνεται πολύ τρία. Άμα και εγώ δεν βλέπω να δω, σίγουρα θα γαφτεί. Πάμε βγά. Έλα ρε, γιατί είναι πολύ γλυκούλα. Έτσι που είναι ψεύτικη. Τώρα, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Ξέρεις τι είναι αυτά? Τι αγαπώ. Έχω... Κάτσε στο δόντιμο αρχικά. Έχω πάρει για όλους κάποια δώρα και είναι και κάποια που λείπουνε. Ξέρεις τι δώρα είναι? Είναι κεριά, αλλά κεριά
σε σχήμα δέντρου, αρωματικά που μυρίζουν μελομακάρονο, μέσα σε ποτήρια. Ναι, του Κωνσταντίνου, του αδερφού της βαφτιστήρας μου. Επειδή βλέπει τα βιντεάκια μου. Του πήρα χέρι μπάλα μπάσκετ. Κακομοίρι μου, έτσι και δεν σε αρέσει και δεν το προσέχεις. Να μην σου πω τι θα πάθεις. Ρε, είναι τέλεια από μια πολύ γλυκιά κοπελίτσα. Θα σας βάλω και βίντεο που τράβηξα από το μαγαζί της. Τα δώρα πολλαπλασιάστηκαν. Κάποια τα έχω δώσει, κάποια άλλα όχι. Αλλά θα γίνει πολύ σύντομα. Σας έφερα κάτι για το σπίτι, για το καλό. Αλλά εσύ θα τα ανοίξεις. Κοιτάξτε. Πώς σου πάει το θαλασσί. Πρόσεχε! Πρόσεχε! Μην το πιάνεις από εκεί. Είναι ένα κερί χριστουγεννιάτικο δέντρο. Πανέμορφο. Δεν είναι πολύ ωραία. Mm. Είναι κερί, αλλά εγώ θα λυπόμουν. Δεν θα το πήρα και για μένα, δεν θα τα ανάψω. Είμαι αλόφρον. Λοιπόν, τι μάλλον αυτό, εντάξει. Λοιπόν, θα βάλω μέσα και τις αντιδράσεις αυτών όλων που τα πήγαινα. Καλά, σ' όλους έχω πάρει τα ίδια. Όχι το ίδιο δώρο. Το ίδιο, πώς το λένε, αντικείμενο. Ε, έτσι το λέμε. Αυτό ήδη το άναψα. Αυτό δεν πιστεύω ότι θα το ανάψω. Πραγματικά μυρίζει τέλεια και δεν το αντέχω. Δεν το αντέχω να το ανάψω. Έχει ξεκινήσει ήδη και λιώνει και μυρίζει τέλεια. Λοιπόν, θα σας τα πω εγώ όλα και πρέπει να με πιστέψετε. Αυτό εδώ το υπερθέαμα, το τέλειο που έχει λιώσει, μυρίζει κάτι ανάμεσα σε μελομακάρονο, blueberry και γενικότερα κάτι απολαυστικό, δροσερό, φανταστικό, φαγόσιμο, κυρίως φαγόσιμο. Εκεί πρέπει κανονικά. Εκεί πρέπει, δεν θα το καταφέρω ποτέ. Αφού έγινα άνθρωπος, πρέπει να φύγω. Πήρα και το δώρο της φιλενάδας μου, έβαλα και τις μούλες μου, έβαλα και το τζάκετ μου, δεν ξέρω να το βλέπετε. Είναι ένα πολύ κουλό. Και πάμε στην Αθήνα, στο κέντρο, που έχουμε ραντεβού. Έχαμε σε ραντεβού, ραντεβού με σένα. Θέλεις να δηλώσεις κάτι για εμένα? Τώρα δεν μπορώ να το πω δημόσια. Όχι, 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 όπα. Αλλά... με κοροϊδεύει συνέχεια. Είσαι κακεντρεχής. Να πάω να συμπληρώσουν τα παιδιά. Να πάω να κουρευτώ μήπως. Μέσα έπεσε στην κατάληξη. Τα τρία τελευταία γράμματα είναι όλο ίδια. Λοιπόν, έλα, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Δεν είναι πολύ ωραία εδώ που σε έχω φέρει. Ναι, 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 είναι πολύ ωραία. Είμαι λες και είμαι στο Las Vegas. Λείπει το καζίνο βέβαια και οι γκόμενες. Δεν πειράζει, έχεις τα φωτάκια όμως, μπήκα στο φως. Ωραία, είναι πράγματα αυτά. Δηλαδή κοίτα πόσο φως, ένα στήλο. Καταρχάς έχεις το φως στο ολοζόντα. Και έλεγα ρε πως, τι μου θολώνει τον καθρέφτη, τι. Θέλω να αλλάξω τραπέζι.
Εντάξει, ένα σοκ το πάθαμε. Ναι. Από πολλές απόψεις, από πολλές πλευρές. Από πολλές. Αλλά κρίμα που δεν μπορούσα να βγάλω φωτογραφίες και βίντεο μέσα, ήταν φοβερά όλα. Being sung by wild and folks dressed up like Eskimos. Some mistletoe helped to make the fire. Καλέ, παιδιά, σοκ. Μέχρι να έρθουνε και στο. Άσε μας, Μάγκη. Καλέ, είχα πει ότι θα τραβήξω βίντεο τις αντιδράσεις. Αχ, πίστε λαμπάκια. Αυτόν που τους δίνω τα δώρα. Και το ξέχασα να βγάλω την Αργυρό. Έξαχα, δεν πειράζει. Εντάξει. Είσαι όμορφη. Φτάσου μέχρι εκεί. Τώρα, γαϊδούλη, θα σας χτυπήσω. Λοιπόν, αυτά είναι τα φυσιολογικά μας, δεν ράζεστε. Λοιπόν, θα σας πω ότι χαρήκε πάρα πολύ. Ας αρκεστούμε σε αυτό, μου αφού ψέχνα να δώρω εγώ, δεν την ξέρω εγώ τη φιλενάδα μου. Χάρηκε πάρα πολύ. Ναι, ναι, είναι δεδομένο ότι χάρηκε. Και ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενη. Και μπορούσε να διαχειριστεί τη χαρά της. Σκούλικη της λάσπης. Μεταξοσκόλικας. Βραδύποβας. Στο κέντρο της Αθήνας, έτσι, να μας παρκίσει κανένα αμάξι. Χόρευε, χόρευε, μωρό μου, χόρεψε, μωρό μου, χόρεψε, μωρό μου. Η Αθήνα τη νυχτά είναι ό,τι καλύτερο. Με αυτό εδώ το μισό... Α, εκεί πρέπει να κοιτάω, τέλεια. Όχι, με αυτό εδώ το μισό τελειωμένο, μισό διαλυμένο, μισό κραγιόν, θα πω ότι αυτό εδώ το βίντεο έχει φτάσει στο τέλος του. Δεν είναι πολύ άβολο που κοιτάω εκείνο, θέλω να κοιτάξω εδώ. Αντίο. Γεια σας. Όποιος δεν έχει κάνει subscribe, πρέπει να τρέξει. Το λέω για το δικό του καλό. Ειρηνικά. Αντικειμενικά. Ειρηνικά, αντικειμενικά, τα πάντα. Μιλάς πάντα αντικειμενικά. Πάντα. Γιατί είσαι αντικείμενο προς συζήτηση. Έχουμε αρχίσει τα κρύα αστεία. Γεια σας τώρα, γεια σας.